Το λόγο έχει ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Αυτή η συγκέντρωση έπρεπε να γίνει σε ανοιχτό χώρο, διότι οι κλειστοί χώροι δεν μας χωράνε πια. Φίλες και φίλοι, πολίτες του Βόλου, ζούμε συγκλονιστικές στιγμές. Ποιος θα το έλεγε ότι το 2013 η δική μου γενιά, που δεν έζησε ευτυχώς χούντα, γεννήθηκα μετά τη μεταπολίτευση, που φυσικά η δική μου γενιά και οι νεότερες γενιές δεν ζήσαν κατοχή, θα βρισκόντουσαν να ζήσουν τη στιγμή που το δημόσιο σήμα της δημόσιας τηλεόρασης θα έκλεινε επειδή μια κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε, δίχως να λάβει υπόψη της τη Βουλή των Ελλήνων, να φημώσει την ελεύθερη έκφραση, να φημώσει τη δημόσια τηλεόραση και να εκπέμψει μαύρο σήμα στους δέκτες των τηλεοράσεων. Ήταν μια ανατριχιαστική στιγμή. Διότι μαύρο σήμα στην τηλεόραση, φήμωση της ελεύθερης έκφρασης, του σήματος εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης σε μια κυρίαρχη χώρα, γίνεται μονάχα όταν εισβάλλουν στρατεύματα κατοχής ή όταν καταλύεται η δημοκρατία. Και εξ όσων γνωρίζουμε όλοι, στη χώρα μας έχουμε ειρήνη και υποτίθεται ότι έχουμε δημοκρατία. Όμως το ζήσαμε αυτό. Από μια κυβέρνηση η οποία πριν από ένα χρόνο ακριβώς, λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό, έκλεψε την ψήφο, τρομοκρατώντας ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστραφεί η χώρα. Τι μας είπε? Μας είπε δεν θα έχουμε δουλειές, δεν θα έχουμε καταθέσεις στις τράπεζες και θα αρχίσουν να φεύγουν μετά τη μία μετά την άλλη οι επιχειρήσεις. Και τώρα όλα αυτά τα έχουμε με αυτούς στην κυβέρνηση. Και έχουμε και κάτι άλλο. Αυτοί έτσι όπως πάνε θα μας πάρουν και τα σπίτια σε πληστηριασμούς. Δεν θα τα πάρουν οι κομμουνιστές, όπως λέγανε κάποτε. Οι τραπεζίτες θα τα πάρουν. Αν δεν αντισταθεί ο ελληνικός λαός. Κλέψαν την ψήφο πέρυσι. Και ένα χρόνο τώρα εφαρμόζουν ακόμα πιο σκληρά μια βάρβαρη μνημονιακή πολιτική. Αλλά είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι το πρώτο θύμα αυτής της βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής θα είναι η δημοκρατία. Και έτσι είναι. Αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που υπεγράφει για το κλείσιμο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και την απόλυση 2.600 εργαζομένων ήταν η 19η σε ένα χρόνο. Κυβερνούν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, παρακάπτοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία. Κάποτε είχαν τα βασιλικά διατάγματα. Τώρα έχουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Τι θέλαν όμως να κάνουν? Γιατί το έκαναν αυτό? Θέλαν να δώσουν ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα. Ένα μήνυμα σε καθένα και σε καθεμιά από μας, όχι μονάχα στους 2.600 εργαζόμενους της ΕΡΤ. Ότι από εδώ και στο εξής θα επιδεικνύουν την ισχύ μέσα από τις αποφάσεις τις αντιδημοκρατικές και θα τις επιβάλλουν με την καταστολή και θα φημώνουν τη διαφορετική έκφραση. Το σβήσιμο της εκπομπής του δημόσιου σήματος ήταν ένα συμβολικό μήνυμα συρρήκνωσης της δημοκρατίας, κατάλυσης της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης και παράδοσης της ενημέρωσης στα συμφέροντα τα ιδιωτικά,
της διαπλοκής και μάλιστα μονοπωλιακά. Όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την πατήσανε. Την πατήσαν γιατί ο ελληνικός λαός δεν είδε στο πρόσωπο των εργαζόμενων στην ΕΡΤ αυτό το φαύλο σύστημα του ρουσφετιού και της κομματοκρατίας που οι ίδιοι στήσανε, αλλά στο πρόσωπό τους είδε το δικό του μέλλον. Το μέλλον της αβεβαιότητας για το αύριο. Το μέλλον της απειλής της ανεργίας που αφορά τον καθένα και την καθεμιά από μας. Και μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουμε ένα τσουνάμι αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ. Ένα τσουνάμι υποστήριξης της δημοκρατίας που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας. Σβήσανε τη φωνή της Ελλάδας στον κόσμο, διότι αυτό ήταν η ΕΡΤ. Σβήσανε χρόνια πολιτιστικής παράδοσης, διότι η ΕΡΤ δεν ήταν μονάχα οι εκφωνητές της, αλλά ήταν και η ΕΡΤ του Μάνου Χατζηδάκη και του Οδυσσέα Λύτη. Φτάσαν στο σημείο να διακόψουν την εκπομπή του δημόσιου σήματος και να θέσουν σε κινδύνους στη χώρα, διότι αυτό το δημόσιο σήμα για τα ακριτικά νησιά μας, για τις ακριτικές περιοχές, είναι η φωνή της Ελλάδας. Προχωρήσανε με μία αντιδημοκρατική επιλογή σε μία πρωτοφανή απόφαση, αλλά είδαν μπροστά τους ένα τσουνάμι αλληλεγγύης και συμπαράστασης που ήδη έχει κάνει μπούμεραγκ αυτή την επιλογή τους. Κάθε βράδυ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ χιλιάδες νέων ανθρώπων, χιλιάδες τα μηνύματα από όλο τον κόσμο. Χθες η βελγική ραδιοτηλεόραση εξέπεμψε στα ελληνικά. Η EBU, η Ένωση Ευρωπαϊκή, εκπέμπει το σήμα δορυφορικά και το σήμα αυτό που έκοψαν και νόμιζαν ότι θα φημώσουν ρίχνοντας ένα πομπό, εκπέμπεται διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι βλέπουν την ΕΡΤ σήμερα από όσοι θα τη βλέπανε όσο εξέπεμπε από την Τζέα. Τι κατάφεραν λοιπόν? Κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον πονεμένο λαό μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στον κύριο Κεδίκοκλο και στον κύριο Σαμαρά. Διότι με αυτή τους την επιλογή κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πρωτοφανές κίνημα υπεράσπισης της δημοκρατίας. Δεν λένε όμως να βάλουν μυαλό. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, φαίνεται ότι είναι αδίστακτη. Και ότι αν το πρώτο βήμα ήταν να παρακάψουν τη Βουλή και το δεύτερο να κλείσουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι το τρίτο τους βήμα. Σήμερα το πρωί είχαμε μια συγκλονιστική συγκέντρωση έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Μια συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών. Θέλαν όμως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να μην δουν την εικόνα. Να μην δουν την εικόνα από ψηλά που βούλιαξε όλη η Μεσογείο. Και τι έκαναν? Ένα ιδιωτικό συνεργείο που κάλεσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Ένα βαν ιδιωτικό με έναν γερανό προκειμένου να πάρει πλάνα από ψηλά την ώρα που προσέρχονταν από το Σταυρό της Μεσογείων προς το Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής, προσήχθη από αστυνομικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι μετέβησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κρατήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της συγκέντρωσης και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά. Όχι, εμείς δεν έχουμε ζήσει δικτατορία η γενιά μας, αλλά ζούμε τώρα παρόμοιες στιγμές από κάποιους αδίστακτους. Και τι άλλο έπραξαν σήμερα? Επειδή αυτό το τρομερό επιτελείο, το ιδεολειπτικό επιτελείο των ακροδεξιών,
συμβούλων του κυρίου Σαμαρά βλέπει ότι ξεφεύγει η κατάσταση και ότι η εκπομπή του σήματος της ΕΡΤ έχει τα αντίστροφα αποτελέσματα. Διότι το σήμα της ΕΡΤ πάει σε κάθε σπίτι μέσα από το διαδίκτυο. Ναι, δεν είμαστε στην εποχή εκείνη όπου κάποιοι μπορούσαν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή με στρατιωτικά διατάγματα να κόβουν την εικόνα. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Και είναι δεκάδες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και εκατοντάδες τα διαδικτυακά sites που μεταδίδουν την εικόνα της ΕΡΤ, της δημόσιας τηλεόρασης. Έβαλαν το συνταγματάρχη Στουρνάρα να βγάλει διάταγμα και να στείλει επιστολή σε όλους τους σταθμούς, απειλώντας ότι αν δεν διακόψουν την εκπομπή του σήματος της ΕΡΤ, θα κλείσουν. Και ήρθε αντίστοιχη επιστολή και στον σταθμό 105 και 5 στο κόκκινο που εκπέμπει στην Αθήνα, ο οποίος και με την άδεια της ΕΣΥΕΑ εκπέμπει απεργιακό σήμα, απεργιακή εκπομπή, μεταδίδοντας, αναμεταδίδοντας το σήμα της ΕΡΤ. Ο Υπουργός των Οικονομικών να στέλνει επιστολή, γι' αυτό τον είπα συνταγματάρχη πριν, που να απειλεί με κλείσιμο τους σταθμούς που αναμεταδίδουν το σήμα της ΕΡΤ. Άραγε, από ποια μακρινή σκοτεινή εποχή είναι βγαλμένες αυτές οι αποφάσεις? Θα προτείναμε στον κύριο Στουρνάρα να στείλει αντίστοιχη επιστολή και στα βελγικά κανάλια που αναμεταδίδουν το σήμα της ΕΡΤ και στην EBU και σε όλα τα site που εκπέμπουν από όλο τον κόσμο που συμπαρίστανται στον αγώνα των εργαζομένων στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτές είναι πρακτικές που αντί να καταστέλουν τη σπίθα, τη φωτιά, αντί να σβήνουν αυτή τη φωτιά, την γιγαντών. Μετά από αυτό, δεν υπάρχει site, δεν υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός που να μην ζητάει να αναμεταδώσει το απεργιακό σήμα της ΕΡΤ. Και είμαστε βέβαιοι ότι μετά από αυτό, η ΕΡΤ και το σήμα της το απεργιακό όχι μόνο θα φτάσει σε κάθε σπίτι και σε κάθε γωνιά, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα αποκτήσει και πολλαπλάσια τηλεθέαση από αυτή των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Διότι δεν μπορεί να κρυφτεί η αλήθεια, δεν μπορεί να φημωθεί ο λόγος όταν είναι ένας λόγος δικαίου. Δεν βρισκόμαστε στο 1967. Ας το καταλάβει καλά αυτό ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Στουρνάρας. Βρισκόμαστε στο 2013, τη δημοκρατία στον τόπο μας την κατακτήσαμε με αγώνες και αν θέλουν να μας την πάρουν, δεν θα την πάρουν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μολόν λαβέ. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτό που συνέβη προχθές είναι η αρχή του τέλους. Πιστέψτε με, η αρχή του τέλους μιας μεγάλης και μακρόχρονης περιπέτειας που ζει ο τόπος μας. Προχθές δεν έσβησε το σήμα της ΕΡΤ. Έσβησε το μέλλον και η προοπτική της ίδιας της κυβέρνησης τρικομματικής. Δεν μπήκε λουκέτο στη δημόσια τηλεόραση. Λουκέτο μπήκε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Και σε ένα πράγμα θα έλεγα ότι μπορώ να συμφωνήσω με όσα είπε προχθές. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός του Μνημονίου των προληπτικών επιστρατεύσεων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Να συμφωνήσω στο ότι η πρωτοφανής και συνταγματική πράξη του ήταν κίνηση υψηλού συμβολισμού, όπως είπε. Μια κίνηση που δείχνει ότι ο ίδιος και το περιβάλλον του που οδηγούν τον τόπο στον οικονομικό όλεθρο και σε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση απεχθάνονται τη δημοκρατία, απεχθάνονται την ενημέρωση, απεχθάνονται τη δημόσια περιουσία, απεχθάνονται τον κόσμο της εργασίας. Κύριος Σαμαράς, για άλλη μια φορά,
υπάκουσε στις εντολές της Τρόικας. Από το 2011 εφαρμόζει τα μνημόνια της υποτέλειας, πουλά τη δημόσια περιουσία και το φυσικό πλούτο, απολύει δημόσιους υπαλλήλους, κατεδαφίζει μισθούς ιδιωτικών υπαλλήλων, μαζί με όλα τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα. Για άλλη μια φορά δεν έκανε τίποτα άλλο από το να υπακούσει στην επιθυμία της Τρόικα για νέες ανθρωποθυσίες, για απολύσεις, χιλιάδες απολύσεις. Και βέβαια δεν δίστασε να μετατρέψει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σε κλητήρα που θυροκολλεί απολύσεις. Φίλες και φίλοι, προχθές όμως αυτός ο συμβολισμός που διάλεξε ήταν λάθος συμβολισμός. Διότι προχθές πυροβόλησε τη δημοκρατία και ξύπνησε την αξιοπρέπεια ενός λαού που συσσωρεύει προσβολές εδώ και 3 χρόνια. Είπε λοιπόν χθες ο κύριος Σαμαράς ότι οι αντιδράσεις των εργαζόμενων και του λαού μας σε αυτή την απόφαση είναι οι τελευταίοι σπασμοί ενός καθεστώτος προνομίων που καταραίει. Πράγματι, κύριε Σαμαρά, είναι οι τελευταίοι σπασμοί ενός καθεστώτος προνομίων που καταραίει του δικού σας προνομίου, του δικού σας καθεστώτος προνομίου. Διότι και εσείς, κύριε Σαμαρά, είστε άξιο τέκνο αυτού του καθεστώτος. Του καθεστώτος της κλεπτοκρατίας, της οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής, της ισχνής μειοψηφίας του 1% που ζούσε εις βάρος του 99% του λαού μας, της οικογενειοκρατίας, των μεγάλων συμφερόντων του πελατειακού συστήματος που γέννησε τα σκάνδαλα. Αυτό το καθεστώς καταραίει, το δικό τους καθεστώς, που γέννησε το χρηματιστήριο, τα δομημένα ομόλογα, το Βατοπέδι, τη Siemens, τη Λίστα Λαγκάρτ. Έχουν το θράσος αυτοί να μιλάνε για φαυλοκρατία, για ευνοιοκρατία και να θέλουν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα στους εργαζόμενους των 1.000 και 1.200 ευρώ στην ΕΡΤ. Αν λοιπόν... Δεν έχει πια να φοβηθεί τίποτα παραπάνω ο λαός μας. Διότι όπως λέει η παροιμία μας, ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται. Άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να αρχίσουν να φοβούνται ότι θα χάσουν τις θέσεις τους και θα απολυθούν. Όχι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Αν ήθελε λοιπόν ο Πρωθυπουργός πράγματι να κινηθεί ενάντια στην ανομία, την αδιαφάνεια και τη σπατάλη, δεν θα είχε να κάνει μια άλλη συμβολική κίνηση. Αντί να απολύσει τους 2.600 εργαζόμενους στην ΕΡΤ, να απολύσει αυτούς που ο ίδιος διόρισε σε κρατικές θέσεις μετά την εκλογή του. Με μοναδικό κριτήριο την πίστη τους αυτών που διόρισε στο πρόσωπό του ή ενδεχομένως την μεσσηνιακή τους καταγωγή. Να απολύσει ενδεχομένως όλους αυτούς, για να τα πούμε κι αυτά, διότι εμείς εδώ δεν υπερασπιζόμαστε τις επιλογές των κομμάτων εξουσίας στην ΕΡΤ. Υπερασπιζόμαστε τον θεσμό της δημόσιας τηλεόρασης. Να απολύσει λοιπόν όχι τους συμβασιούχους ή τους εργαζόμενους των 1.000 ευρώ, γιατί τόσα παίρνουν και ας τους δυσφημούν, αλλά αυτούς τους ειδικούς συμβούλους των ειδικών θέσεων που τους πήρανε χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια μετά τις εκλογές, με μισθούς 3.000 και 4.000 ευρώ. 3 και 4 φορές πάνω από τον μέσο μισθό στην ΕΡΤ. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν πατούσαν κιόλας στο ραδιομέγαρο. Ή όταν πατούσαν, πήγαιναν στα στούντιο για να εκπροσωπήσουν τα κόμματά τους. Και όχι στο
Και μιας και μιλήσατε για το κεφάλαιο τον ιδιωτικό, το ιδιωτικό, εάν ήθελε πράγματι ο Πρωθυπουργός να πάει κόντρα στην ανομία, δεν θα έπρεπε να κλείσει την ΕΡΤ. Δεν θα έπρεπε να βάλει, να κόψει το δημόσιο σήμα της ΕΡΤ, αλλά θα έπρεπε να πάει και να ζητήσει το λόγο σε όσους παρανόμως έχουν καταλάβει δημόσια συχνότητες χωρίς να πληρώσουν μία. Και που τώρα έχουν χρεοκοπήσει και δανείζονται συνέχεια τεράστια ποσά έξω από κάθε τραπεζική λογική. Τα δανείζονται βέβαια με το αζημίωτο. Παράσχουν υπηρεσίες σε ένα καταραίων πολιτικό σύστημα. Με τις εφημερίδες τους και τα κανάλια τους, τα δίθεν αντικειμενικά. Εκεί έπρεπε να πάει αν ήθελε να χτυπήσει την ανομία. Μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι συγκρούονται δύο Ελλάδες. Έχει δίκιο και σε αυτό. Συγκρούονται δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα που ο ίδιος θέλει να ξεθάψει από τη δεκαετία του 50, η Ελλάδα των εμφυλιοπολεμικών διαγγελμάτων, του κοινωνικού αυτοματισμού, που έχει έναν Πρωθυπουργό που δυσφορεί με τη Βουλή και τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν πατάει στη Βουλή, που το Υπουργικό του Συμβούλιο δεν συνεδριάζει και οι Υπουργοί του φέρνουν νομοσχέδια που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι τα συντάσσει η Τρόικα, και όχι οι ίδιοι, και δικηγορικά γραφεία και μεγάλη οίκη του εξωτερικού, η Ελλάδα που το σύνταγμά της έχει γίνει κουρελόχαρτο και κάθε μέρα αντικαθίσταται πλήρως από τα άρθρα του μνημονίου, η Ελλάδα που θέλουν να φτιάξουν όπου θα απαγορεύονται οι συνάξεις και οι απεργίες απαγορεύονται ήδη με πολιτικές επιστρατεύσεις. Θέλουν να απαγορεύσουν και τις διαδηλώσεις, το μάθατε γι' αυτό. Και τις συνάξεις πάνω από δύο. Και αυτό ίσως σε κάποιους παλιότερους να θυμίζει κάτι, όχι στη δική μου γενιά. Η Ελλάδα των δυνάμεων της καταστολής που χτυπούν ανελαίητα κάθε πηγή αντίστασης και όπου ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αναλαμβάνουν τη διάλυση κάθε φορέα που καταργείται. Την Ελλάδα που όλα τα έσοδα θα πηγαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή ενός επωνίδιστου και παράνομου χρέους. Αυτή την Ελλάδα θέλουν να φτιάξουν. Την Ελλάδα απικία χρέους. Αυτή την Ελλάδα οραματίζονται. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και η πραγματική Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα των 1,5 εκατομμυρίων ανέργων, η Ελλάδα των νέων ανθρώπων που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Υπάρχει η Ελλάδα του κόσμου της εργασίας και του πολιτισμού, των ανθρώπων που αντιστέκονται και δημιουργούν χωρίς να κερδοσκοπούν. Υπάρχει η πραγματική Ελλάδα, αυτή που θέλει να επιβιώσει με αξιοπρέπεια και που λέει πρώτα να ζήσουμε, πρώτα να έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, πρώτα να ζουν με αξιοπρέπεια οι πολίτες της και μετά οι τραπεζίτες. Υπάρχει η πραγματική Ελλάδα της παραγωγικής. Εμείς μιλάμε για ανθρωπινές ζωές. Αυτοί μιλάμε για τεχνικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρωπινές ζωές. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό θέλουν να μας κάνουν να το ξεχάσουν. Υπάρχει λοιπόν η Ελλάδα του διχασμού και υπάρχει και η Ελλάδα της δημιουργίας. Υπάρχει η Ελλάδα της υποταγής. Υπάρχει και η Ελλάδα της αντίστασης. Υπάρχει η Ελλάδα της αναξιοπρέπειας. Υπάρχει και η Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Και αυτή η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στις επάλξεις ενός αγώνα για την προστασία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Αυτές οι Ελλάδες λοιπόν συγκρούονται, κύριε Σαμαρά. Τα δώρα
που μας κόψαν, αγαπητέ φίλε, είναι το λιγότερο όταν απειλούν να μας κόψουν την ίδια τη δημοκρατία. Πρέπει να προασπίσουμε το σημαντικότερο αγαθό. Να μην επιτρέψουμε, και αυτή είναι μια έκκληση που απευθύνουμε σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, ανεξάρτητα από το αν ψήφισε εμάς ή ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα στις τελευταίες εκλογές. Και το λέω αυτό, διότι θα ήθελα να απευθυνθώ ευρύτερα και στους δημοκράτες και τις δημοκράτισες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτές οι ακραίες, οι σκληροπυρηνικές επιλογές του κυρίου Σαμαρά δεν έχουν σχέση ούτε με την παράδοση της παράταξής του, την πρόσφατη τουλάχιστον. Χθες ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Μπαλτάκος, διέρευσε ότι σκέφτεται ακόμα και να συγκυβερνήσει με τη Χρυσή Αυγή. Μη μας αναγκάσετε, είπε, να φτάσουμε ως εκεί, θέλοντας να υποδείξει ότι είναι έτοιμος να το κάνει. Και εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι και απευθύνομαι σε κάθε δημοκράτη πολίτη, όμως κυρίως επιτρέψτε μου να απευθυνθώ και να αναρωτηθώ και να απευθύνω τον προβληματισμό και τα ερωτήματα στους δύο συνεταίρους του κυρίου Σαμαρά, στον κύριο Κουβέλη και στον κύριο Βενιζέλο. Πώς το είπατε? Τα δεκανίκια λέτε. Ακούστε, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο. Και φυσικά εμείς αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς στον αυτοπροσδιορισμό. Το γνωρίζετε αυτό άλλωστε. Όμως φίλες και φίλοι, γεροτώνε, πώς μπορεί κανείς? Γιατί ο καθένας πρέπει να επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν υπάρχει κάποιο ελαίο Θεού αξίωμα προοδευτικότητας. Πώς μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι ανήκει στον προοδευτικό χώρο όταν στηρίζει μια κυβέρνηση που φημώνει τη δημοκρατία και φλερτάρει ανοιχτά με την ακροδεξιά? Γιατί η εικόνα, απευθύνομαι σε μια φράση που είπε ο Φώτης ο Κουβέλης, δεν είναι θολή. Η εικόνα είναι κατάμαυρη, σαν αυτή που εξέπεμψε η ΝΕΤ και η ΕΤ1 και η ΕΤ3 προχθές το βράδυ. Οι δημοκρατικοί και οι προοδευτικοί πολίτες, λοιπόν, δεν μπορεί να μασάνε τα λόγια τους. Λένε όχι στην εκτροπή, λένε όχι στον αντιδημοκρατικό κατήφορο, δεν μπορούν άλλο να εμπέζονται, διότι θα σας το πω ευθέως, πιστεύω ότι όλο αυτό που βλέπουμε είναι ένα θέατρο. Εν πωλής είναι ένα θέατρο. Του παραλόγου, αλλά είναι ένα θέατρο, διότι δεν μπορεί να το ξέρουν δημοσιογράφοι ένα μήνα πριν κυκλοφόρησε μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή εφημερίδα κυριακάτικη με τίτλο «Κλείνει η ΕΡΤ». Διέψευε την άλλη μέρα ο κύριος Κεδίκοπλου, αλλά δεν μπορεί να το ξέρανε οι δημοσιογράφοι και να μην ήταν ενήμερος ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης. Δεν μπορεί να λέει ψέματα σε αυτό τουλάχιστον ο κύριος Σαμαράς, που τους είχε ενημερώσει αναλυτικά. Και όλο αυτό το διάστημα τι έπραταν αν διαφωνούσαν? Θυμάστε τι έλεγε? Διαφωνούμε επιμέρους, αλλά στηρίζουμε την κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πρέπει να έχει ορίζοντα τετραετίας. Και τώρα τι κάνουν? Λένε ότι διαφωνούν, αλλά στην πραγματικότητα όλο από εδώ το παν, όλο από εκεί το παν, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να κάνουν έναν ελιγμό, μια κυβίστηση, μια κολοτούμπα, προκειμένου να περάσει και αυτό, να το ξεχάσει ο κόσμος. Λοιπόν, ο κόσμος έχει φάει ένα, έχει φάει δύο, έχει φάει τρία, έχει φάει πολλά. Δεν μπορεί να ξεχάσει πια. Αν λοιπόν αυτοί φοβούνται περισσότερο από τον κύριο Σαμαρά τις εκλογές, γιατί έτσι φαίνεται, να είναι σίγουροι ότι αυτό δεν θα τους το συγχωρήσει ο προοδευτικός κόσμος. Διότι οι δημοκρατικοί πολίτες θα πούνε φτάνει πια με την κυβίστηση και τα ολισθήματα και θα πούνε ένα μεγάλο ναι στη διέξοδο, τη δημοκρατική, την προοδευτική. Ένα μεγάλο ναι στην κυβέρνηση της αριστεράς, στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, ένα μεγάλο ναι στη δημοκρατία και στη λαϊκή κυριαρχία.
φίλες και φίλοι, να προβληματιστούμε λίγο μαζί σήμερα. Τι τον έπιασε τον κύριο Σαμαρά και έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο και με το αντιρατσιστικό και με την υπόθεση της ΕΡΤ. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό του πρόσωπο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να πάρει αυτές τις σκληρές αποφάσεις και επιλογές που πράγματι ζορίζουν τον κύριο Κουβέλη και τον κύριο Βενιζέλο. Δεν ξέρω τι ήταν λιγμένο, αγαπητέ φίλε. Ξέρω όμως ότι αυτό που τον έκανε να πάρει αποφάσεις φυγής προς τα πουθενά, εγώ θα έλεγα, όχι προς τα μπρος, ήταν η απόλυτη αποτυχία όλων όσων έκανε και όλων όσων δεξιά και αριστερά υποσχόταν το τελευταίο διάστημα περί επιτυχίας της οικονομίας και περί του περιβόητου πια success story της κυβέρνησής του. Διότι ο κύριος Σαμαράς 6 μήνες τώρα και με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν έλεγε ένα πράγμα. Βγαίνουμε από το τούνελ, πετυχαίνουμε, success story οικονομία και πού στήριζε αυτή την επιτυχία. Την εικονική επιτυχία. Διότι δεν μπορεί κανείς να μιλά για ιστορία επιτυχίας σε μια διαλυμένη κοινωνία με 60% ανεργία, με ύφεση που έχει καταβροχθήσει ήδη κοντά στο 25% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει ούτε σε καιρό πολέμου. Πού τη βάσιζε αυτή την προσπάθεια να οικοδομήσει έστω μια τεχνητή, μια ψεύτικη ιστορία επιτυχίας και να κρύψει την πραγματικότητα του disaster story, της ιστορίας καταστροφής και να το ονομάσει success story. Το βάσιζε κυρίως στις ιδιωτικοποιήσεις, το βάσιζε κυρίως στο ότι είχε αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το ρόλο του διαπραγματευτή, του μεσάζοντα, του μεσίτη της λαιλασίας του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Κατάφερε να δώσει κοψοχρονιά τον ΟΠΑΠ, έναν κερδοφόρο οργανισμό για το ελληνικό δημόσιο σε καιρό κρίσης, σε κάποιο κολλητό του επιχειρηματία και είχε την εντύπωση ότι θα συνεχίσει το ίδιο, είχε μάλιστα ο ίδιος, επαναλαμβάνω, αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλείς της Ρωσικής Εταιρείας για τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου και για τη ΔΕΣΦΑ. Μάλιστα συναντήθηκε μαζί τους 3 φορές. Τους όρισε προνομιακούς συνομιλητές. Καλλιέργησε προσδοκίες ότι χάρη στη δική του εμπλοκή η δουλειά είναι κλεισμένη, ότι θα κατέθεταν υπερπροσφορά και ότι αυτή θα συνοδευόταν από μειώσεις στις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου. Και τι απέγινε, όσο τους είδατε εσείς, τόσο τους είδε και ο κύριος Σαμαράς. Γιατί άραγε. Για τον κύριο Σαμαρά και για τα μυτιακά του παπαγαλάκια, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο. Τώρα μας λέει ότι δεν φταίει αυτός, φταίνει οι Ευρωπαίοι, φταίνε ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω απ' όλα. Οι άλλοι χρεώνονται πάντα την αποτυχία, αυτός θα πιστωνόταν την επιτυχία. Αλλά ο κόσμος δεν είναι χαζός και ο κόσμος καταλαβαίνει. Αυτή ήταν μια ηχηρή σφαλιάρα για τον κύριο Σαμαρά. Όπως ηχηρό ράπισμα ήταν και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από λίγες μέρες, όπου στην πραγματικότητα τι έλεγε. Ότι αυτό που ο κύριος Σαμαράς ονομάζει success story ήταν ένα μεγάλο λάθος. Όλα λάθος. Λάθος συνταγή από την αρχή, λάθος η λιτότητα, λάθος οι πολλαπλασιαστές, λάθος το κούρεμα, λάθος η συνέχεια. Οξύμορο βέβαια να λένε λάθος, αλλά εμείς να συνεχίζουμε το λάθος. Οξύμορο να παραδέχονται οι ίδιοι οι κοινικοί τεχνοκράτες που μας οδηγούν σε αυτή την εγκληματική πολιτική ότι είναι λάθος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μην αρπάζεται από αυτό. Να μην προσπαθεί να διεκδικήσει αλλαγή του προγράμματος στα ευρωπαϊκά συμβούλια, αλλά να κάνει πως δεν καταλαβαίνει, να κάνει το χαζό και να συνεχίζει. Προχθές, μάλιστα, είχαμε και ένα ακόμα ράπισμα από τη Morgan Stanley αυτή τη φορά, που κατέταξε την ελληνική οικονομία και την Ελλάδα όχι πλέον στις ανεπτυγμένες, αλλά στις αναδυόμενες χώρες, δηλαδή στις χώρες του τρίτου κόσμου. Το ένα μετά το άλλο τα χτυπήματα.
Τα χτυπήματα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, πού οδηγούν? Οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια για όσους είναι προσιλωμένοι στην εφαρμογή του προγράμματος, για όσους δεν έχουν τα κότσια να υψώσουν ανάστημα, και ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει τις επιλογές του. Άφεση αμαρτιών ζήτησε από την κυρία Μέρκελ. Δεν μπορεί να ζητήσει πίσω και να πει ξαναγίνομαι αμαρτωλός. Την πήρε την άφεση των αμαρτιών. Όλα αυτά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα μέτρα. Σε νέα, σκληρά και επώδυνα μέτρα για τον Έλληνα φορολογούμενο, για τους Έλληνες πολίτες και μάλιστα σύντομα, συντομότατα. Προσπάθησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να κάνει μία φυγή από την πραγματικότητα, δείχνοντας σκληρή πυγμή στο θέμα της ΕΡΤ και της δημοκρατίας, σκληραίνοντας τη στάση του προς τα δεξιά, ανοίγοντας και ένα παράθυρο επικοινωνίας με τη Χρυσή Αυγή, γιατί ποιος ξέρει, το αίμα νερό δεν γίνεται, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πετάξει ένα πυροτέχνημα από προσανατολισμού, μόνο που το πυροτέχνημα έσκασε στα χέρια του. Και αυτό το πυροτέχνημα γίνεται το φως εκείνο που θα οδηγήσει το λαό μας να ξεσηκωθεί από τον καναπέ και να βγει ξανά στους δρόμους της διεκδίκησης για να ρίξει αυτή την κυβέρνηση της βαρβαρότητας και της συρρήκνωσης της δημοκρατίας. Θέλω όμως, μιας και μίλησα για την υπόθεση της ΔΕΠΑ, να πω και κάτι το οποίο έχει μια σημασία, δεν το ακούσατε από τα μέσα ενημέρωσης το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς διαπραγματεύονταν ο ίδιος, μάλιστα, την πώληση της ΔΕΠΑ. Ίσως αντί να κάνει αυτό, θα έπρεπε να δει, δεν το ξέρετε ίσως, ότι οι Έλληνες πληρώνουν το ακριβότερο αέριο στην Ευρώπη. 30% πάνω από ό,τι κατά μέσο όρο πληρώνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Ο Έλληνας που έχει γονατίσει τόσα χρόνια την κρίση. Το φυσικό αέριο. Όχι, μόνο το αέριο, έχετε δίκιο. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, η βενζίνη στα 2 ευρώ. Αλλά μιας και μιλάμε για το αέριο, έχει μια σημασία. Η διαπραγμάτευση που έκανε λοιπόν και την ανέλαβε προσωπικά ήταν για την πώληση της ΔΕΠ. Αντί για αυτό, μήπως θα έπρεπε να διεκδικήσει για λογαριασμό των Ελλήνων καταναλωτών, οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών καταναλωτών, ότι και εμείς εδώ θα πληρώνουμε την τιμή που πληρώνει η υπόλοιπη Ευρώπη? Μήπως αντί να παζαρεύει προσωπικά την ιδιωτικοποίηση, το ξεπούλημα της δημόσιας επιχείρησης αερίου, της ΔΕΠΑ και της ΔΕΣΠΑ, θα έπρεπε να διαπραγματευτεί το τι θα πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής? Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η διαφορά στη δική μας φιλοσοφία και στη φιλοσοφία που διέπει αυτούς που σήμερα μας κυβερνούν. Διότι εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι μία ασπίδα προστασίας απέναντι στον πολίτη, όχι μία ασπίδα προστασίας απέναντι στα συμφέροντα. Διότι αυτό που εμάς μας νοιάζει, και μπαίνω στο θέμα της σημερινής μας συζήτησης, είναι να μπορέσει η χώρα και η οικονομία να ανακάμψει, να στηριχθεί η παραγωγική βάση, να παραχθεί πλούτος και να διανεμηθεί δίκαια στον ελληνικό λαό. Τώρα εσείς θέλετε να κάνουμε debate εδώ. Αλλά δεν είναι κακό να κάνουμε και debate. Ξέρω, αγαπητέ μου φίλε, έτσι μπράβο, εμείς δεν φοβόμαστε το διάλογο και ο Σαμαράς το φοβάται το διάλογο που τον έχουμε καλέσει και στη τηλεόραση και στη Βουλή και ξανά και ξανά και είναι λιποτάχτης, κρύβεται. Μάλιστα τον έχω καλέσει αύριο να έρθει στη Βουλή για μια ερώτηση και πάλι μου απάντησε σήμερα ότι θα φέρει τον κύριο Στουρνάρα. Δεν ξέρω αν θα έρθει με πηλίκιο αύριο να μου απαντήσει, στρατιωτικό. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς κρύβεται και τον καλό για άλλη μια φορά εδώ από τον Βόλο να σταματήσει να κρύβεται. Να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει. Η δημοκρατία έχει αντίλογο, έχει αντιπαράθεση. Δεν έχει παράλληλους μονολόγους. Λες και φίλοι, ήθελα όμως να σου απαντήσω. Ξέρω κάποιες χώρες που δεν έχουν ευρώ, αλλά έχουν νεοφιλελευθερισμό. Και βρίσκονται στα ίδια και χειρότερα χάλια με αυτά που βρίσκεται η χώρα μας. Το μέτωπό μας λοιπόν, ο εχθρός μας, είναι
η ολιγαρχία του πλούτου και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και θα μπορέσουμε να τις νικήσουμε αν βγει ο λαός μας μπροστά και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, γιατί εκεί είμαστε, υπάρξει έστω μία χώρα που πει στους κυρίαρχους όχι, ως εδώ. Έστω μία κυβέρνηση που πει στους κυρίαρχους όχι, ως εδώ. Εμείς δεν θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το λάθος. Και αυτό, πιστέψτε με, θα είναι μια πυρηνική έκρηξη για όλη την Ευρώπη, που θα μεταδώσει αυτή την ενέργεια σε όλους τους λαούς, κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου. Μια σπίθα θέλουν στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην ίδια τη Γαλλία, για να ξεσηκωθούν οι λαοί απέναντι σε αυτή την αυταρχική, την αντιδημοκρατική, την αντικοινωνική Ευρώπη που στείλει η κυρία Μέρκελ και η συνεταίρη του. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου μία προσπάθεια να απευθυνθούμε στους πολίτες εν ώψη και του πρώτου ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ με τις προγραμματικές μας θέσεις. Με μια σειρά από παρεμβάσεις που ξεκίνησαν από τη Δραπετσόνα, όπου καταθέσαμε τις προτάσεις μας για τα άμεσα μέτρα δημιουργίας ασπίδας προστασίας στην ανθρωπιστική κρίση, τις προτάσεις μας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις προτάσεις μας για τη δημόσια διοίκηση και το κράτος, τις προτάσεις μας για την οικονομία, την παραγωγική ανασυγκρότηση. Στην πραγματικότητα, είναι μια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ να επιστρέψει σε αυτούς που του έδωσαν τη δύναμη, τη μεγάλη δύναμη στο λαό, ανοίγοντας πλέρια μια συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα. Όχι για αυτό το οποίο το περιμένουμε και θα γίνει και θα είναι μια μεγάλη λύτρωση του λαού μας, τη νίκη μας στις επόμενες εκλογές, και έρχεται αυτή η μεγάλη νίκη, αλλά για το δύσκολο κομμάτι που είναι πώς από την επόμενη μέρα θα οικοδομήσουμε όλοι μαζί μια διαφορετική Ελλάδα. Όχι στα σαθρά θεμέλια των μνημονίων ή όσον είχαμε πριν το μνημόνιο. Γιατί, ξέρετε, αν καταργήσουμε το μνημόνιο, αλλά συνεχίσουμε να έχουμε τα θεμέλια και τις βάσεις που μας οδήγησαν στην κρίση, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να οικοδομήσουμε σε στέρεα βάση και σε γόνιμο έδαφος. Η συζήτηση, λοιπόν, για το σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης αδικείται σήμερα, ίσως, λόγω των δραματικών εξελίξεων που αφορούν τη δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου. Πήραν μεγάλο κομμάτι της σημερινής μου ομιλίας. Όμως είναι ίσως η πιο ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να γίνει στον τόπο. Διότι δεν θα έρθουν είτε ευρώ είτε οτιδήποτε άλλο θέλετε, αγαπητέ μου φίλε, ως βροχή από τον ουρανό. Οι πόροι που θα στηρίξουν τα αδύναμα τμήματα της κοινωνίας. Πρέπει να βρεθούμε στην δυνατότητα να παράξουμε πλούτο σε αυτόν τον τόπο. Διαρκώς σκεφτόμαστε σε ποιους να στηριχθούμε. Μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτόν τον τόπο από τις αρχές του 1800. Σε ποιους να στηριχθούμε. Τότε ήταν οι Ρώσοι, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι. Τώρα είναι και οι Αμερικάνοι. Αλλά διαρκώς αυτή η συζήτηση. Με ποιους είμαστε. Ποτέ πια. Και οι Γάλλοι, μην τους ξεχάσουμε τους Γάλλους. Ποτέ πια όμως να σκεφτούμε το αυτονόητο και να διδαχθούμε από την ιστορία. Ότι αυτός ο λαός μπόρεσε να μεγαλουργήσει όταν κατάφερε να στηριχθεί στα δικά του πόδια, στις δικές του δυνάμεις. Πρέπει και εμείς να μπορούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Και για να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, χρειάζεται να συζητήσουμε για το πώς θα παράξουμε πλούτο, γιατί ως γνωστόν λεφτά δεν υπάρχουν γενικά, όπως μας είχε πει κάποτε ο κύριος Παπανδρέου, τον θυμάστε. Ούτε δεν υπάρχουν γενικά. Δεν υπάρχουν γενικά. Πρέπει να τα πάρουμε από αυτούς που έχουν, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να παράξουμε και νέο πλούτο. Το σχέδιό μας, λοιπόν, έχει τρεις στόχους.
Λοιπόν, ήταν πολύ καλό που μπήκαμε μέσα, διότι κάναμε και διάλογο. Έτσι, αν ήμασταν στην πλατεία, δεν θα μπορούσαμε. Ο πρώτος στόχος είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς όρους και με στόχο την σταδιακή μείωση της ανεργίας, διότι αυτός πρέπει να είναι ο βασικός εθνικός μας στόχος. Σε μια χώρα με επίσημη ανεργία 30% και με ανεργία των νέων στο 60%, δεν μπορεί να υπάρχει άλλος εθνικός στόχος. Ο δεύτερος στόχος του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης: η ισόρροπη, βιώσιμη και περιεκτική ανάπτυξη. Και ο τρίτος στόχος, η εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και πιο συγκεκριμένα της συνιστώσας του εκείνης που αφορά στο εμπορικό ισοζύγιο. Το πρόγραμμά μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση βάζει σε προτεραιότητα την αναβάθμιση της εργασίας, τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπαίνουν σε προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και ένας ακόμα κρίσιμος παράγοντας, η τεχνολογική πολιτική και η παραγωγή εντάσεων γνώσης. Αναφέρθηκε ο Αλέξης Μπεϊκόπουλος στο σημαντικό εκείνο δυναμικό της κοινωνίας και της οικονομίας μας, στους νέους ερευνητές, στους νέους επιστήμονες που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό και πρέπει να έχουμε ως πρώτο στόχο τον επαναπατρισμό τους για να προσφέρουν στη χώρα τους για την ανασυγκρότηση, την ανάταξη της οικονομίας. Και πρέπει να το πούμε αυτό, φίλες και φίλοι. Υπάρχει το εξής παράδοξο. Όλες οι κυβερνήσεις που περάσαν τα τελευταία χρόνια δυσφημούσαν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά αυτοί οι νέοι ερευνητές και επιστήμονες που βγαίνουν από ελληνικά πανεπιστήμια γίνονται αμέσως δεχτοί. Σε ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστήμια στην Αμερική, στη Γερμανία, η κυρία Μέρκελ τους κάνει αμέσως δεκτούς. Μόνο οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι υπουργοί παιδείας θεωρούσαν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι για πέταμα. Υπάρχουν λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαθέσιμοι πόροι που θα μπορούσαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες παραγωγικές μεθόδους. Δεν υπάρχουν όμως οι επενδύσεις, αλλά ούτε καν οι θεσμοί που θα οδηγούσαν σε μια τέτοια κατεύθυνση και εμείς πρέπει να τους δημιουργήσουμε. Την ίδια στιγμή που χιλιάδες νέοι μεταναστεύουν, η Ελλάδα στερείται της δυνατότητας να μπορέσει να αναπτύξει τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα και την καινοτομία και αυτό πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα, δίνοντας συγκεκριμένα κίνητρα στους νέους πτυχιούχους, ενθαρρύνοντας την έρευνα και την καινοτομία μέσω ενός συντονισμένου πλαισίου τεχνολογικής πολιτικής για να μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε τους νέους και τις νέες. Θέλουμε λοιπόν σήμερα να καταθέσουμε σε διάλογο τις προτάσεις μας. Θα είναι φαντάζομαι πιο ειδικός και ο Γιώργος Σταθάκης που θα μιλήσει μετά από μένα, που αφορούν το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα, τον τουρισμό, την ενέργεια, τις κατασκευές και τη βιομηχανία. Είναι αυτοί οι πέντε τομείς όπου με πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα όθηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Με αξιοποίηση όλων των φορέων και του δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και ενός τρίτου τομέα, του κοινωνικού τομέα. Είναι αυτός που θα προσπαθήσουμε να τοποθετήσουμε στην πυρήνα του προγράμματος μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Διότι πέρα από το δίπολο δημόσιο-ιδιωτικού τομέα υπάρχουν πιο αποτελεσματικές και πιο δίκαιες μορφές οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας που μέσα στις συνθήκες της βαθιάς σύγχρονης αξίζει να στηριχθούν και να προωθηθούν. Και έχουμε δει παρόμοια παραδείγματα στο εξωτερικό. Όχι μόνο στις χώρες της Λατινικής Αμερικής που αναπτύξαν συνεταιριστικές δομές, συνεργατικές δομές, αλλά ακόμα και σε ανεπτυγμένες χώρες του πυρήνα της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, που έχει σχεδόν 20% της οικονομίας της στον κοινωνικό τομέα, ενώ εμείς δεν έχουμε ούτε 2%. Τα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας προτάσουν τη συμμετοχή των εργαζόμενων σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Από τον σχεδιασμό μέχρι τη διαχείριση των πλεονασμάτων, τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων και το δημοκρατικό έλεγχο των μελών και τη δίκαιη κατανομή του οικονομικού αποτελέσματος, ώστε να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς,
να διασφαλίσουν την επανεπένδυση των πλεονασμάτων, την χρηματοδότηση άλλων εγχειρημάτων και τη μεταξύ τους συνεργασία. Όμως, θα με ρωτήσετε κι εσείς, μιας και είστε στο διάλογο ζωηρή σήμερα, αυτό που με ρωτάνε και όταν βγαίνω σε κανένα κανάλι. Και καλά, πού θα βρείτε τα λεφτά. Και καλά να με ρωτήσετε εσείς, αλλά να μας ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά, αυτοί που τα φάγανε τα λεφτά, πάει πολύ. Θέλω όμως να απαντήσω σε εσάς, όχι σε αυτούς που μας πολεμάνε λησαλέα, γιατί είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Φίλες και φίλοι, η επάνωδος του κατώτατου μισθού και της κατώτατης σύνταξης, που είναι μία δέσμευση για μας, στα επίπεδα πριν το 2012, ταυτόχρονα με την δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από ένα τραπεζικό σύστημα υποδημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, πιστεύουμε ότι θα φέρει κινητικότητα στην αγορά και την πραγματική οικονομία. Διότι το πραγματικό, το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας είναι η πάυση της κατανάλωσης. Στενάζει η αγορά από ρευστότητα. Δεν λέω πράγματα για ειδήμονες της οικονομίας. Λέω απλά πράγματα. Πώς αντιμετωπίστηκε η μεγάλη κρίση που είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από αυτή που βιώνουμε σήμερα το 1929 στις ΗΠΑ, το Depression, η μεγάλη ύφεση. Αντιμετωπίστηκε μέσα από την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Δηλαδή μέσα από την ενίσχυση της κατανάλωσης. Δηλαδή από τη δυνατότητα αυτοί που παίρνουν, όχι για να αποταμιεύσουν, αλλά που ό,τι παίρνουν ως μισθό το καταναλώνουν, να έχουν μισθό για να καταναλώνουν ή να αυξήσουν το μισθό τους, να αυξηθεί ο μισθό τους για να καταναλώνουν. Αυτή είναι η βασική αρχή. Άρα λοιπόν, η πρώτη προτεραιότητά μας να μπορέσουν να αποκτήσουν όλοι εγγυημένο εισόδημα, οι περισσότεροι εγγυημένο εισόδημα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν και ταυτόχρονα η επιβίωσή τους θα σημαίνει και την αναθέρμανση της οικονομίας. Θα σημαίνει και φορολογικά έσοδα, ασφαλιστικές εισφορές που θα αξιοποιηθούν από εμάς για να χρηματοδοτηθεί η κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση. Είπε όμως κάποιος πριν, όταν είπα δεν θα πέσουν λεφτά από τον ουρανό, ότι υπάρχουν λεφτά. Όχι βεβαίως έτσι όπως το εννοούσε ο κ. Παπανδρέου. Αλλά πράγματι, υπάρχουν ορισμένοι συμπολίτες μας που δεν μάτωσαν στην περίοδο της κρίσης. Λίγες οικογένειες, γνωστές και μετρημένες στα δάχτυλα των δύο χεριών, ή ακόμα περισσότεροι που συγκαταλέγονται στις περιβόητες λίστες που έκρυβε ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Παπακοσταντίνου στα συρτάρια του. Μην τυχόν και φορολογηθούν οι έχοντες και κατέχοντες σε αυτόν τον τόπο. Εμείς λοιπόν έχουμε ως σχέδιο μία ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας που θα εγκαθιδρύσει ένα απλό, δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα που θα πατάσει τη φοροδιαφυγή με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, με το σπάσιμο των καρτέλ και της διαπλοκής θα οδηγηθούμε σε αποτελέσματα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εξοικονομήσουμε πόρους. Σημαντικότερο στοιχείο της στρατηγικής μας όμως, φίλες και φίλοι, αποτελεί αυτό που πολλές φορές στη ρήμη του λόγου μου παρουσιάζω ως εξής και λέω. Εμείς θα φροντίσουμε πρώτα να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ για κάθε παιδί στα σχολιά, πρώτα να υπάρχουν μισθοί και συντάξεις, πρώτα να υπάρχει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον καθένα και μετά να αποπληρώνουμε τους τοκογλύφους και τους δανειστές και τα ομόλογα που λύνουν. Εννοώ ότι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας είναι η διεκδίκηση αναστολής αποπληρωμής τόκων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Ακόμη και σήμερα η τόκη για το 2013 είναι 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς μπορεί να ανακάμψει μια οικονομία όταν πρέπει να πληρώνει μόνο σε τόκους 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το 2014 7,1 δισεκατομμύρια. Για το 2015 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για το 2016 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το χρέος δεν είναι μονάχα απεχθές. Είναι και άδικο και είναι ένα χρέος που απεχθές ξεαπεχθές δεν ξεπληρώνεται. Γι' αυτό το ξέρουν και οι δανειστές μας. Το ξέρουν και οι δανειστές μας αυτό. Δεν θα σας πω καμία ριζοσπαστική πρόταση εδώ εγώ αν σας πω ότι είναι απεχθές. Ήταν ριζοσπαστική πριν 1,5 χρόνο που εμείς λέγαμε αναδιάρθρωση και ο κ. Σαμαράς αντιπολίτευση τότε έλεγε δεν είναι στο λεξιλογιό μας. Και σχεδόν θεωρείται εθνοπροδότης όποιος μίλαγε για διαγραφή χρέους διότι θα μας έβγαζαν στην Περλίνα οι αγορές. Το χρέος αυτό δεν αποπληρώνεται. Εκτός κι αν φτύσει αίμα ο μέσος Έλληνας πολίτης, αν ξεπουλήσουμε όλη τη δημόσια πράξη, αλλά ούτε και τότε θα αποπληρώνεται. Πρωτογενή πλεονάσματα που να μπορούν να υπερβαίνουν τους στόχους 7 δις σε μια οικονομία που συρρυκνώνεται, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε οικονομία Πινοσέτ ή Τσαουσέσκου. Μόνο ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία το είχε κάνει αυτό. Άρα λοιπόν η λύση, εντάξει εσείς που είστε πιο δυναμικός, διαγράψτε το όλο. Εμείς σε πρώτη φάση λέμε να το αναστείλουμε για να ανακάμψει η οικονομία. Αν καταφέρετε να το διαγράψετε το όλο μαζί σας. Αλλά εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή η πρόταση είναι δίκαιη, είναι βιώσιμη και είναι μια πρόταση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλη την Ευρώπη. Και σε μια σχέση που έχουν να κάνουν δύο, αυτός που δανείζεται και αυτός που δανείζει, πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία να είναι βιώσιμη και για τους δύο. Και βιώσιμη λύση και για τους δύο είναι η διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους του ελληνικού και όχι μόνο, όλου του ευρωπαϊκού, η αναστολή πληρωμών μέχρι ότου φτάσουμε, το μορατόριο στην αποπληρωμή μέχρι ότου φτάσουμε σε συνθήκες ανάπτυξης και η δυνατότητα να υπάρξει κάποιο πακέτο επενδυτικό που θα δώσει δημόσιων επενδύσεων, ευρωπαϊκών επενδύσεων, που θα δώσει μια προοπτική στην οικονομία. Και αν με ρωτήσετε ποιος μπορεί να μας πείσει ότι μπορεί μια χώρα να γίνει μπαταξής και πού αλλού στην ιστορία έχει αυτό καταγραφεί και να μην πληρώνει τα χρέη της, εγώ θα σας απαντήσω ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία μας το καταδεικνύει για την ίδια τη Γερμανία το 1953, όπου στη συνθήκη του Λονδίνου διεγράφει το 60% του χρέους, υπήρξε μορατόριουμ αναστολή πληρωμής με ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή να πληρώνει μόνο όταν έχει ανάπτυξη και βεβαίως στηρίχθηκε χάρη σε αυτή την απόφαση το οικονομικό θαύμα της γερμανικής οικονομίας. Αυτά φίλες και φίλοι μπορούμε να τα διεκδικήσουμε και μπορούμε να τα διεκδικήσουμε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διότι είναι η μόνη βιώσιμη και ρεαλιστική λύση σε ευρωπαϊκό πλαίσιο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ισπανία, αφορά και την Πορτογαλία, αφορά όλη την ευρωπαϊκή περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια σε αυτό που ονομάστηκε ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ιδάλλως, με ταχύτατους ρυθμούς, θα οδηγηθούμε στη διάλυση της Ευρώπης. Και δεν είμαι απολύτως σίγουρος αν αυτό θα είναι περισσότερο τραγικό για την Ελλάδα ή για την ίδια τη Γερμανία. Διότι η Ελλάδα ήδη ζει μια τραγωδία. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια κυβέρνηση που θα είναι αποφασισμένη να διαπραγματευτεί και να τα διεκδικήσει αυτά. Και μέχρι σήμερα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δεν έχει βρεθεί. Έλεγα λοιπόν, για να ολοκληρώσω, ότι σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μας είναι η διεκδίκηση διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους και αναστολής αποπληρωμής των τόκων ώστε να μπορέσουμε να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη της οικονομίας. Σας μίλησα για κάποια ποσά τα οποία δίνουμε κάθε χρόνο. Αυτά τα ποσά θα μπορούσαν να διπλασιάσουν τα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων για τα έτη που ακολουθούν, ώστε να υπάρξει πράγματι επανεκκίνηση της οικονομίας και ανάπτυξη. Επίσης, σημαντική διεκδίκηση, να μην υπολογίζεται λογιστικά το κόστος των δημοσίων επενδύσεων στον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος, στα πλαίσια του συμφώνου σταθερότητας, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι για δημόσιες επενδύσεις εντός Ευρωζώνης. Και αυτή είναι μια διεκδίκηση που από κοινού με τις άλλες χώρες, κυρίως του Ευρωπαϊκού Νότου, μπορούμε να θέσουμε σε προτεραιότητα. Εάν αυτό συμβεί, οι δημόσιες επενδύσεις θα σταματήσουν να επιβαρύνουν το δημόσιο έλλειμμα και λόγω της θετικής τους συνεισφοράς στην ανάπτυξη εν τέλει θα έχουν και θετική δημοσιονομική επίπτωση.
Από εκεί λοιπόν σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε και να παράξουμε πόρους για να στηρίξουμε μια κυμάζουσα οικονομία. Δεν είμαστε ταχυδακτυλουργοί. Έχουμε ανάλυση, έχουμε προτάσεις, έχουμε σχέδιο. Κυρίως όμως, φίλες και φίλοι, έχουμε τα κότσια να συγκρουστούμε. Αυτό έχουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα δίκαια αιτήματα ενός λαού που κοιμάζεται. Θέλω να κλείσω για να δώσω το λόγο στον Γιώργο Κωνσταθάκη, απευθύνοντας μια έκκληση. Μιλάω σήμερα σε ένα... Οι τελευταίοι που ξεχνάμε τι χρωστάει η Μέρκελ σε εμάς είμαστε εμείς. Όταν ο Μανώλης ο Γλέζος, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, γύρναγε όλη την Ελλάδα και έλεγε «Είναι ηθικό χρέος και ένα μάρκο να ήταν», κάποιοι τον θεωρούσαν γραφικό. Τώρα όμως έρχεται η ώρα που πρέπει και στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παντού, είναι ηθικό μας χρέος να διεκδικήσουμε το χρέος των κατακτητών απέναντι στον ελληνικό λαό που έδωσε το αίμα του προκειμένου σήμερα να είναι ελεύθεροι από το φασισμό όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Κλείνοντας, θα ήθελα μια έκκληση. Μιλάμε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο. Το σχέδιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι το πιο σημαντικό, το πιο πολυεπίπεδο, το πιο πολύπλοκο ζήτημα στο οποίο πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος. Και σε αυτό το διάλογο εμείς δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την απόλυτη αλήθεια. Καλούμε λοιπόν όλους, κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς συλλόγους, συνδικαλιστικούς φορείς, επιμελητήρια, επιστήμονες, να συμβάλλουν σε αυτό το διάλογο, σε αυτή τη διαδικασία. Να ξεκινήσει μια πανεθνική διαβούλευση για το μεταμνημονιακό αύριο της πατρίδας μας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Καλούμε κάθε δημιουργικό πολίτη να ενεργοποιηθεί από σήμερα και να συμβάλλει με την εμπειρία του, τη γνώση του, τις ιδέες του, την πράξη του. Χρειάζεται όχι μόνο μια διαβούλευση, εγώ θα λέγα κάτι παραπάνω, ένα κίνημα παραγωγικής ανασυγκρότησης που να αποκαθιστά την εργασία, την πρωτοβουλία, την επινοητικότητα των συνεργαζόμενων ανθρώπων. Ένα κίνημα παραγωγικής ανασυγκρότησης σε οργανική σύνδεση με ένα κίνημα για την πολιτισμική αναγέννηση και την ηθική ανάταξη του λαού μας και της πατρίδας μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ίσως να βρισκόμαστε στη πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας, αλλά πάντοτε μετά την πιο σκοτεινή στιγμή της νύχτας έρχεται η αυγή. Να ξέρετε ότι τούτα που συμβαίνουν στον τόπο μας είναι θλιβερά, είναι ανατριχιαστικά, όμως προμηνύουν μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται, κοντοζυγώνει, όπου να είναι μπαίνουν τίτλοι τέλους στην καταστροφική περιπέτεια του μνημονίου για τη χώρα και το λαό μας. Και εμείς θέλουμε να είμαστε όχι μονάχα αποφασισμένοι, αλλά και έτοιμοι να αναλάβουμε αυτή τη μεγάλη ευθύνη. Δεν θα τους φοβηθεί ο λαός μας. Ο λαός μας θα μπει ξανά στο προσκήνιο. Θα μπει ξανά στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Σήμερα, τη στιγμή που εμείς εδώ συζητάμε, οργανώνουμε την επόμενη μέρα, σε όλη την Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα κίνημα ελπίδας, αλληλεγγύης και συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ που είναι αγώνα για τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν και εμείς εδώ ξεκινάμε έναν μεγάλο, ανένδοτο αγώνα, μέχρι ότου καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση της καταστροφής, μέχρι ότου καταφέρουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και τη συνοχή στον τόπο μας. Ήρθε η ώρα της μεγάλης κοινωνικής ανατροπής. Ήρθε η ώρα να επιστρέψει η δημοκρατία, η λαϊκή κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια στον τόπο μας. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής μας συγκέντρωσης. Να είναι μήνυμα που να φτάσει ως τα πέρατα της Ελλάδας και έξω από την Ελλάδα. Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε την αξιοπρέπεια, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία, αλλά και να σχεδιάσουμε το αύριο. Το αύριο της ανασυγκρότησης και της πολιτισμικής ανάτασης. Γεια σας, να είστε καλά.